Μάλιστα, και εγώ χθες δεν ήξερα. Καταρχάς, καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Είναι σήμερα ημέρα. Τα κατάφερα. Είναι σήμερα ημέρα δύσκολη. Μπράβο που τα κατάφερες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Και να σας πω ότι χθες εγώ δεν το παρακολουθούσα εκείνη τη στιγμή. Με έπαιρναν τηλέφωνο και μου τα έλεγαν. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και δίκαιη, γιατί προφανώς. Δεν εμπλεκόμαστε άμεσα, αλλά έγινε εδώ όλο αυτό. Με το που τελείωσε η εκπομπή, αν θυμάσαι, στο Καμαρίνι, ναι, το σχολιάσαμε εμείς και είπαμε το εξής. Ότι αυτό, γι' αυτό και δεν αντιδράσαμε εκείνη τη στιγμή, γιατί πήρα πολλά μηνύματα. Ότι μα πώς, ακριβώς επειδή εκείνη τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον προσωπικά αντιλήφθηκα. Αντιλήφθηκα ότι εννοούσε με αυτό που έλεγε η κυρία Καράντη. Εννοούσε τον πιο αβοήθητο άνθρωπο της κοινωνίας, που αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι. Επαιτή. Ακριβώς. Ναι. Επειδή λοιπόν εγώ το πήρα έτσι εκείνη τη στιγμή, δεν αντέδρασα. Μετά όμως στο Καμαρίνι είπαμε, λες να παρεξηγηθεί τώρα η γυναίκα για αυτό που είπε, γιατί εμείς καταλάβαμε ότι εννοούσε τον πιο αβοήθητο, όπως είπε και χθες. Αλλά ένας άνθρωπος απ' έξω μπορεί όντως να μην το κατάλαβε και το είχαμε μεγάλη απορία. Το είχαμε συζητήσει, όντως, το είχαμε αναλύσει. Ακριβώς. Απλά θεωρήσαμε και γνωρίζοντάς την ότι εκείνη την ώρα ήταν ένα γλωσσικό ατόπιμα, γιατί προφανώς εννοούσε ότι και ο άνθρωπος που είναι τόσο αδύναμος και απροστάτευτος. Οικονομικός μετανάστης. Απροστάτευτος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή ανέφερε δύο φορές τη λέξη μετανάστης στο φανάρι, νομίζω ότι ήταν ατόπιμα της, το κατάλαβε, το συνειδητοποίησε. Βέβαια το κατάλαβε. Και πιστεύω ότι ήταν ατόπιμά της. Δεν είχε πρόθεση. Αυτό θεωρώ τουλάχιστον εγώ. Και εγώ το θεωρώ, γιατί και στις διαφημίσεις που είχαμε. Γιατί εδώ, εγώ προσωπικά την γνώρισα εδώ, την κυρία Καράντη, αλλά στις διαφημίσεις φάνηκε ότι ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και αυτά που είπε για το θέατρο. Ήταν και ταραγμένη, Δανάη. Ήταν ταραγμένη πολύ. Ήταν προκαταβολικά ταραγμένη. Δηλαδή φάνηκε σκεπτόμενη όντως. Απλά να πούμε κι εμείς ότι δεν κάναμε κάτι. Δεν νομίζω ότι είχε πρόβλημα με εμάς. Προφανώς ήταν σε μεγάλη ένταση και στην κυρία Γερμανού. Εκπομπή, ας πούμε. Ναι, γιατί μάλλον θα είδε η γυναίκα ή θα τη μετέφεραν το χαμό που είχε γίνει στα social media. Ωστόσο, ακριβώς επειδή και εγώ παίρνω πάρα πολλά μηνύματα, να πω σε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι ο μόνος λόγος που δεν αντέδρασα και ο Άρης, γιατί ξέρουμε ότι σε αυτά ειδικά αντιδρούμε πολύ, είναι ότι εγώ κατάλαβα αμέσως ότι εννοούσε τον πιο αβοήθητο αδύναμο άνθρωπο. Εγώ τον πιο αδύναμο. Αδύναμο αυτό της κοινωνίας. Είμαστε σε μια περίοδο που, να είναι ρατσιστικό, που ο δημόσιος λόγος πρέπει, παιδιά, να φιλτράρεται. Γιατί εννοείται. Έγινε αυτό το ατόπιμα και μετά από λίγες μέρες αποκάλυψα την εκπομπή αναθεματισμένη. Ναι, και αυτό ήταν ένα ατόπιμα. Και αυτό ήταν ένα ατόπιμα. Ήταν πολύ ταραγμένη. Δηλαδή, σε μια αναθεματισμένη εκπομπή, νομίζω ότι ήταν αυτό, ξέρεις, που λέμε καμιά φορά όταν είμαστε πάρα πολύ ταραγμένοι γιατί και έχουμε πήγα, νεύρα. Αυτό. Γιατί ναι. Πήγα, αφού βρήκα τον πελάμο. Ναι, νομίζω όμως ότι το λέγει αυτό. Ίσως δεν πρέπει να τα βάλει με αυτό, με το γιατί πήγα. Ίσως θα πρέπει να ελέγξει λίγο το. Καλά, είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Άνθρωποι, εγώ θα κάνω λάθος και εδώ θα γίνουν λάθη και σε πάρα πολλές εκπομπές θα γίνουν λάθη. Απλά εγώ σας λέω, ένιωσα την ανάγκη, γι' αυτό και δεν το έγραψα στα social media, για να μην δώσω περισσότερη έμφαση. Επειδή πήρα πάρα πολλά μηνύματα και είδα πάρα πολλά stories σε σχέση με αυτό, ότι προσωπικά δεν αντιδράσαμε, επειδή το συζητήσαμε μετά και ήμασταν απόλυτα ειλικρινείς. Απλά γιατί επειδή αντιληφθήκαμε ότι εννοούσε τον πιο αδύναμο άνθρωπο που αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει σε μια κοινωνία. Ακριβώς. Και επειδή την είδαμε πάρα πολύ ταραγμένη πριν ξεκινήσει η κουβέντα, γιατί προφανώς ήθελε να πει την άποψή της για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό θέατρο, επειδή την είδαμε ελαφρώς ταραγμένη και αγχωμένη γι' αυτό και δεν επιμείναμε, την αφήσαμε να μιλήσει και να πει όσα ήθελε να πει. Νομίζω κάναμε μια παρέμβαση δύο φορές το πολύ να διακόψει ναι, την κουβέντα. Ναι. Δηλαδή την αφήσαμε, ήμασταν απόλυτα ευγενικοί για να μιλήσει. Και νομίζω ότι το αναθεματισμένη εκπομπή ήταν πραγματικά. Ναι, ναι, ήταν αυτό το έσκασε. Αυτό που λέμε έσκασα που βρήκα τον πελάμο. Δεν νομίζω ότι ήταν για εδώ, γιατί. Εμείς έτσι κι αλλιώς την αγαπάμε και την εκτιμάμε απεριόριστα. Αλίμονο. Αυτά λοιπόν έγιναν. Θέλαμε κι εμείς να δώσουμε την απάντησή μας σε εισαγωγικά, που δεν είναι απάντηση, είναι η σκέψη μας, γιατί όντως το συζητήσαμε αμέσως. Γιατί ακούστηκε το όνομα, πήραμε πολλά μηνύματα και καλό είναι αυτά να λέγονται προς αποφυγή παρεξηγήσεων.